Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα πάνελ του Delphi Forum. Γίνεται στο Ζάπιο, το παρακολουθείτε ψηφιακά. Είμαστε εδώ με τον καθηγητή κύριο Γιάννη Μανιάτη, ήταν Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής. Γεια σας κύριε Μανιάτη, και περιβάλλοντος 2013-2015. Θα μιλήσουμε για ένα, αν υποθέσουμε ότι ο κορονοϊός είναι μια πρόκληση που μας ήρθε ξαφνικά και ευελπιστούμε να φύγει. Έχουμε μπροστά μας μια άλλη πρόκληση που λέγεται κλιματική αλλαγή, η οποία είναι εδώ πάρα πολλά χρόνια και έχει πάρα πολύ καιρό μπροστά της που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Παρά τα αυτά, αφού δεχθούμε μια πρώτη τοποθέτησή σας, ενδεχομένως ίσως να ακούσαμε πρώτα μια τοποθέτησή σας για τα πράγματα που τρέχουν τώρα. Είναι κάτι που υπεγράφει πρόσφατα η ΑΟΣ, έχει μέρη περιβαλλοντικά, έχει θέματα που είχατε καλύψει κάποτε. Θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο και μετά θα περάσουμε στα κλιματικά θέματα. Συγγνώμη, και άλλο ένα τεχνικό. Όποιος είναι γραμμένος στο delphiforum.gr μπορεί να υποβάλει και ερωτήσεις. Θα τις δούμε εδώ, αν είναι να τις συζητήσουμε με τον κύριο Μανιάτη. Σας ακούω, κύριο Μανιάτη. Πρώτα απ' όλα, να συγχαρώ τον Σιμεών Τσομόκο και την ομάδα του Φόρουμ των Δελφών, γιατί καταφέρανε και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να διοργανώσουν ένα πολύ πετυχημένο συνέδριο, το οποίο εγώ το παρακολουθώ διαδικτυακά και νομίζω ότι έχει την ίδια επιτυχία με τα προηγούμενα. Και εύχομαι του χρόνου να είμαστε όλοι με φυσική παρουσία στους Δελφούς. Τώρα, να πω το σχόλιο μου για την υπογραφή της συμφωνίας για την ΑΟΣ. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα της Ελλάδας μπροστά και στα επόμενα που πρέπει να ακολουθήσουν. Το 1977 υπεγράφει συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την υφαλοκρηπίδα. Πάνω σε αυτή την συμφωνία του 1977 στηρίχθηκε η προχθεσινή συμφωνία για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αυτή η συμφωνία στέλνει ένα πολύ σοβαρό μήνυμα σε όλους τους γείτονες. Το μήνυμα αυτό είναι ότι εφαρμόζουμε τις δύο βασικές αρχές του δικαίου της θάλασσας, δηλαδή τη μέση γραμμή ίσων αποστάσεων, και δεύτερον ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, όπως και χερσαία περιοχή. Εδώ να σας πω το εξής. Το 2011 κάναμε ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Νομοθετήσαμε με το νόμο 4001 του 2011, στο άρθρο 156, για πρώτη φορά στο ελληνικό νομικό πλαίσιο, πώς θα οριστεί και θα οριοθετηθεί η ΑΟΣ, η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και με το νόμο 4001, πραγματικά είπαμε ότι θα εφαρμόσουμε την αρχή της μέσης γραμμής των αποστάσεων και ότι οι νησιωτικές περιοχές έχουν εξίσου ΑΟΣ όπως και οι χερσαίες περιοχές. Και στη συνέχεια, το 2014, κατ' εφαρμογή του νόμου 4001, προκηρύξαμε το μεγάλο διαγωνισμό για τα 20 θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο και νότιο της Κρήτης. Όλη αυτή η συζήτηση, αναθέσαμε αρκετά οικόπεδα και τώρα είναι και η γνωστή συζήτηση για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Συνοψίζοντας, ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα, έχουμε μπροστά μας πιο δύσκολη δουλειά, που είναι η συμφωνία ΑΟΣ με την Αίγυπτο που πρέπει να υπογράψουμε, και θα ακολουθήσουν, ελπίζουμε, και τα υπόλοιπα βήματα. Πάντως, θεωρώ ότι κάναμε μια σημαντική εθνική επιτυχία. Δεν θα επιμείνουμε σε αυτό το θέμα, μιας και είναι άλλο το θέμα μας στο δικό μας πάνελ. Ο τίτλος του άλλωστε είναι για την ενέργεια, κλιματική κρίση και μετά COVID αναπτυξιακό υπόδειγμα. Ακούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο κορονοϊός άλλαξε κάποια πράγματα. Ναι, άλλαξε τον τρόπο που κάνουν ουρά οι Έλληνες και ίσως είναι και πιο υπομονετικοί στην τράπεζα ή αργότερα, ξέρω εγώ, σε ένα καφέ ή σε ένα θέατρο. Το θέμα όμως ότι μοιάζει, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, ότι στα κλιματικά δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολύ τα μυαλά τους. Τι εννοώ? Εξακολουθεί ο Έλληνας να μην πολύ εμπιστεύεται ότι αν του κάνουν μια χωματερή δεν θα συνεχίσει για 30 χρόνια να είναι ανοιχτή. Εξακολουθεί να μην του αρέσει να του χαλάει την κορυφογραμμή μια ανεμογεννήτρια. Άρα εδώ ο ιός δεν φάνηκε να έχει πάρα πολλές διαφοροποιήσεις. Εσείς κάποια στιγμή είχατε κάνει έναν λόγο σε ένα άρθρο σας για ένα νέο κοινωνικό πράσινο συμβόλαιο.
Τι πρέπει να δούμε σε αυτή τη νέα εποχή? Περιμένουμε κάποια νέα χρήματα? Τι θα αλλάξει? Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο κορονοϊός είναι κάτι πρόσκαιρο που ελπίζουμε ότι σε λίγους μήνες, πολύ σύντομα, θα καταφέρουμε να τον αντιμετωπίσουμε είτε με φάρμακα είτε με εμβόλιο. Δυστυχώς όμως η κλιματική αλλαγή, που ουσιαστικά την ονομάζουμε κλιματική κρίση, γιατί είμαστε σε κρίσιμο στάδιο, δυστυχώς έχει έρθει και θα συνεχίσει για πολλά χρόνια να υπάρχει μέχρι να καταφέρουμε ως ανθρωπότητα να μηδενίσουμε τις εκπομπές ρήπων. Αυτό το οποίο πρέπει να επιτύχουμε ως Ελλάδα και ως Ευρώπη, αλλά εγώ ειδικά στην Ελλάδα το έχω ονομάσει ένα έξυπνο, πράσινο, κοινωνικό συμβόλαιο, είναι στην πραγματικότητα να αλλάξουμε όλο το παραγωγικό μας υπόδειγμα, ώστε να ακολουθήσουμε αυτό ακριβώς που επιβάλλει η ανάγκη να διατηρήσουμε ζωντανό τον πλανήτη, να προστατεύσουμε το περιβάλλον της Ελλάδας και να κάνουμε την πατρίδα μας πιο ελκυστική και για πολίτες και για επισκέπτες και για επενδυτές, μέσα ακριβώς από την αειφορία και τη βιωσιμότητα. Για να το κάνω πιο απλό, να γίνει κατανοητό. Προφανώς χρειαζόμαστε να έχουμε ένα κράτος στο οποίο πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Εδώ να σημειώσω ότι στην Ελλάδα έχουμε υιοθετήσει σχεδόν το σύνολο των νομοθετικών ρυθμίσεων, οδηγιών και κανονισμών που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο. Πολλές φορές όμως δεν τα βλέπουμε στην πράξη. Αυτό που απομένει ακριβώς είναι κάθε φορά να εφαρμόζεται αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να δούμε πώς μπορούμε με αφορμή συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι η Ελλάδα, να σας συνοψίσω λίγο πόσα χρήματα έχει να διαχειριστεί η Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι περίπου 15 δις του ΕΣΠΑ που τρέχουν και τα οποία πρέπει να απορροφηθούν στα επόμενα 3 χρόνια. Είναι άλλα 20 δις που είναι το καινούριο ΕΣΠΑ μέχρι το 2027. Και είναι και άλλα 32 δις αυτά τα οποία θα μας έρθουν από το Ταμείο Ανασυγκρότησης. 67. Μιλούμε λοιπόν για συγκλονιστικό ποσό. Ουσιαστικά, άμα βάλουμε και τις Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες, που εμέσως θα πάνε στις τράπεζες και εμέσως θα πάνε στις μικρομεσαίες. Άρα, για να συνοψίσω, έχουμε ένα τεράστιο κονδύλι που πρέπει να διαχειριστούμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τριπλασιάσουμε τη διαχειριστική μας ικανότητα, γιατί θα ήταν αδιανόητο έστω και 1 ευρώ από αυτά τα χρήματα που έχουμε να επιστρέφει πίσω. Το ερώτημα είναι πώς θα διατεθούν αυτά τα χρήματα. Γιατί προφανώς είναι η ιστορική ευκαιρία της Ελλάδας να αλλάξει το υπόδειγμά της. Εγώ αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία να διαμορφώσουμε μια Ελλάδα που να είναι έξυπνη, δηλαδή να εφαρμόσει σε όλα τις τα επίπεδα, και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και στην εκπαίδευση και στη διοίκηση παντού, να εφαρμόσει τις νέες τεχνολογίες. Και το δεύτερο να είναι μια πράσινη Ελλάδα, δηλαδή μια Ελλάδα που όλες τις παρεμβάσεις θα προστατεύουν το περιβάλλον, θα το αναδεικνύουν και θα δημιουργούν θέσεις εργασίας. Το τρίτο σημείο είναι όλα αυτά να γίνουν με μια συμφωνία. Πρέπει η κοινωνία να συμφωνήσει, πολιτικό σύστημα, επιχειρηματίες, κοινωνία των πολιτών, ακαδημαϊκοί, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι μόνο έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα... Δεν το πολύ έχουμε αυτό συνήθως. Δεν το έχουμε, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και μπορώ να σας δώσω και μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Θα τα δούμε οπωσδήποτε. Ναι. Παράδειγμα, να σας πω το εξής. Όλοι μας τιμήσαμε και είμαστε περήφανοι για το Εθνικό Σύστημα Υγείας που άντεξε. Τι πρέπει τώρα? Πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα να αποκτήσει άμεσα και έμεσα και μια νέα δομή και περισσότερους ανθρώπους και επιπλέον χρήματα. Έχω καταθέσει μια πρόταση. Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 1000 νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γυροκομεία, ορφανοτροφία, δηλαδή δομές υγείας και δομές κοινωνικής πρόνοιας. Αυτοί καταναλώνουν κάθε χρόνο γύρω στα 400 εκατομμύρια ευρώ σε καύσιμα, σε πετρέλαια ουσιαστικά. Εμείς μπορούμε, αναβαθμίζοντας ενεργειακά αυτές τις δομές μας, να εξοικονομούμε περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. 150 εκατομμύρια ευρώ να τα δώσεις ως εξοικονόμηση στα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα γυροκομεία, τα ορφανοτροφία της χώρας σου, είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό. Η εξοικονόμηση αυτή θα προέλθει από τα χρήματα που έτσι κι αλλιώς θα σου δώσει η Ευρώπη στο πλαίσιο αυτών των 32 δισεκατομμυρίων. Άρα μπορούμε, λέτε, να τα ρίξουμε εκεί και άμεσα, να περιμένουμε... ώστε να είναι έξυπνα, να είναι πράσινα
και να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Πότε θα αποδώσουν αυτά? Δηλαδή, αν τα ρίξουμε τώρα, ας πούμε, τα ρίξουμε στο επόμενο 1-1,5 χρόνο, αυτό το 2 κάνουμε έργα. Σας περιγράφω, μπορεί να υλοποιηθεί μέσα σε 2 χρόνια, mm-hmm. μπορεί να δημιουργήσει γύρω στις 35-40.000 θέσεις εργασίας, να χρηματοδοτηθεί απευθείας. Γιατί είναι προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να συμμετάσχουν και οι ιδιώτες, οι οποίοι θα μπορέσουν στη συνέχεια την εξοικονόμηση να έχουν και τα δικά τους κέρδη. Και βεβαίως 140-150 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Το άλλο είναι το εξής. Ας πω ένα παράδειγμα για τη γεωργία. Στην Ελλάδα ο αγρότης πληρώνει κατά μέσο όρο 3.000 με 5.000 κάθε χρόνο για να ποτίζει το χωράφι του. Όχι σε νερό όμως, δεν εννοείται. Εννοείται με ενέργεια. Ενέργεια να ποτίζει, ηλεκτρισμό. Ηλεκτρισμό κλπ. Τι μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο της ευφυούς γεωργίας για να αλλάξουμε και το μοντέλο της γεωργίας και να φέρουμε νέα παιδιά να δουλέψουν, να κάνουμε μια γεωργία με ποιοτικά προϊόντα να είναι ανταγωνιστικά κλπ. Και να μην περιμένουμε κάθε φορά την επιδότηση, να υλοποιήσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών mm-hmm. σε όλη την ελληνική επικράτεια, έτσι ώστε να εξοικονομούμε κατά 60% περίπου το ενεργειακό μας κόστος. Mm-hmm. Τα λέω αυτά ως παραδείγματα, διότι μπροστά μας η πρόκληση είναι συγκεκριμένη, οι προτάσεις, οι ρεαλιστικές είναι εδώ και θέλω να σημειώσω το εξής. Πρέπει κάθε φορά, για κάθε ένα ευρώ που θα δαπανίσει η χώρα, να έχουμε στο μυαλό μας πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργήσουμε, δηλαδή πρακτικά ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία στην εθνική οικονομία. Δεν θέλω να κάνω έτοιμη εισαγωγή έτοιμων προϊόντων που τα κατασκευάζουν τα εργοστάσια της Κίνας ή της Γερμανίας ή της Γαλλίας. Θέλω κατά το δυνατό να έχω μόχλευση εθνικών πόρων. Για παράδειγμα, στην εξοικονόμηση, για κάθε 1 εκατομμύριο ευρώ δημιουργούνται 40 θέσεις εργασίας και το 75% των υλικών που χρησιμοποιούνται παράγονται από ελληνικές επιχειρήσεις. Έχεις δηλαδή πολλαπλές συνέργειες. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να το διαμορφώσουμε μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα διαμορφωθεί η εθνική πρόταση, έτσι ώστε πραγματικά να αλλάξουμε το παραγωγικό μας υπόδειγμα. Απλά φοβάμαι και δυστυχώς ο κόσμος που ακούει δεν βλέπει αυτές τις θέσεις να δημιουργούνται όπως τις σχεδιάζετε εσείς, οι γνώστες, οι ακαδημαϊκοί ή οι πολιτικοί. Ενώ ακούει ότι αυτή η δουλειά έχει φέρει τόσες θέσεις εργασίας, δεν το βλέπει στην πραγματικότητα. Κύριε Δαβλέ, κοιτάξτε. Ζήσαμε 10 χρόνια μνημόνια με τεράστια ύφεση και τεράστια ανεργία. Ακόμη δεν έχουμε σηκωθεί όρθια ως χώρα. Τώρα νομίζω ότι από το φθινόπωρο αυτής της χρονιάς είναι η ιστορική ευκαιρία της χώρας να ξανααποκτήσει πια αυτό που είχε πριν την μεγάλη δημοσιονομική κρίση. Δηλαδή, αυτό που μου λέτε, να το δούμε στην πράξη. Δημιουργία θέσεων εργασίας, ρυθμούς ανάπτυξης οι οποίοι να είναι πραγματικά τέτοιοι που να μπορέσουν να ξαναανορθώσουν την οικονομία και το κυριότερο απ' όλα. Μια άλλη Ελλάδα, ανταγωνιστική, περήφανη, που με κοσμοπολιτισμό εξωστρέφεια και φιλοευρωπαϊκή κατεύθυνση να διαμορφώνει μια παραγωγική βάση που θα παράγει προϊόντα τα οποία θα μπορούν να είναι εξαγώγημα. Ξέρετε, όλο το μυστικό σε ό,τι και να κάνεις στην οικονομία είναι παράγεις προϊόντα τα οποία μπορούν να είναι ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές. Εάν παράγεις τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες που είναι διεθνώς ανταγωνιστικά, τότε έχεις ένα πετυχημένο μοντέλο, δημιουργείς θέσεις εργασίας, δημιουργείς ανάπτυξη για τη χώρα σου, δημιουργείς στην πραγματικότητα ένα αύριο το οποίο είναι ιδανικό για τις επόμενες γενιές. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, έχουμε μόνο ένα λεπτό, δεν ξέρω πώς θα μπορέσετε να το διαχειριστείτε. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να πείσουμε τους επιχειρηματίες να το κάνουν αυτό. Διότι δείχνουν να μην θέλουν να μπουν στη νέα περιβαλλοντική τεχνολογία, διότι τους κοστίζει. Κοιτάξτε, υπάρχουν αρκετοί που υπακούν γιατί ξέρουν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Όσοι δεν υπακούν, υπάρχει η πολιτεία, το κράτος για να επιβάλλει αυστηρές ποινές. Εγώ αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι όποιος επιχειρηματίας πραγματικά λειτουργεί με φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο, πρέπει και να επιβραβεύεται δημόσια. Συμφωνώ. Και από την πολιτεία, αλλά και από την κοινωνία και από τους ίδιους πελάτες, έτσι ώστε αυτό να λειτουργεί και ως κίνητρο
για να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο και άλλοι, και άλλοι επιχειρηματίες. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο και φορολογικά και όπως είπατε και κοινωνικά και με, με άλλους τρόπους. Νομίζω ότι θα σταματήσουμε εδώ, μόλις τελείωσε ο χρόνος μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μανιάτη που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου για την πρόσκληση να συνομιλήσουμε μαζί. Και συνεχίζεται το φόρουμ των Δελφών και με άλλα πολύ ενδιαφέροντα πάνελ.